την διαχείριση αυτών των έντονων και εκπόρφινων νόμων, βέβαια δεν είναι περίπου ευθύνη σε εσάς, αφιερωμένη για την ποσότητα και το ύψος του χιονιού και ακόμα και του παγετού. Απλά δεν υπήρχε ούτε ένα στοιχειώδες σχέδιο, και είναι η επίβληση των ευθυνών, η επέμβαση των ευθυνών, δεδομένου ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ένα σχέδιο όπου θα ήξερε ο καθίστης των υπαλλήλων, εκ των αιρετών, εκ των ναών αυτών οι οποίοι απαρτίζουν την αρμόδια Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας, γιατί ούτε αυτό από ό,τι ενημερώθηκα δεν συγκαλέσεται, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το γεγονός, να το πω, το οποίο ουσιαστικά επί 15 ημέρες και πλέον μετέτρεψε τον ρόλο Δήμο σε ένα απέραντο παγκοσμίο. Και βέβαια το χιόνι δεν ήταν και χιόνι, ξέρω εγώ, των ενός ή των δύο μέτρων, ήταν όντως. Και κάτι εθύμισε μια παλιά τοποθέτηση του Βίρονα του Πολύδωρα, θα τη θυμάστε και εσείς τις δεκαετίες του 2000-2009, ότι ο στρατηγός άνεμος ήταν η αιτία των καταστροφικών πυρκαγιών. Και εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, ο στρατηγός χιονιάς του παγετός ήταν η αιτία του κακού και ευτυχώς ήρθε ο καλός στρατηγός ο ήλιος και διόρθωσε τα πράγματα. Και διάβασα παρεμπιπτόντως και μια συνέντευξή σας, την οποία δώσατε σε τοπική εφημερίδα την πρώτη του μηνός, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ καταφέρεστε εναντίον κάποιου, δικαιωμάστε με το βέβαια, και εκρύπτετε την ευθύνη για οτιδήποτε έγινε στον Δήμο ή που δεν έγινε στον Δήμο σε κάποια πρόσωπα τα οποία απαρτίζανε την αρχή του συγκεντρών και απολούθως για τους λόγους, διότι είπατε ότι αυτοί θέλανε να αποτελούν μια καθιστική ετάξη, σύμφωνα με αυτό που την συνέντευξη, δεν θέλουμε να την διαβάσουμε. Να μην βράσω και σώμα, και ότι θα ασχοληθείτε από εδώ και πέρα με την διαχείριση των απομάκρυνσεων των απορριμμάτων, με την επίλυση προβλημάτων του Δήμου και τα σχετικά, λες και βρίσκεστε σε προεκλογική περίοδο και δείστε την αντιπολίτευση. Αν είναι δυνατόν, μετά από 5 χρόνια αντιληφθήκατε ότι έγιναν αυτές οι ζημιές, αλλά ό,τι και να ήταν, τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί προφανώς υπονοείτε αυτούς οι οποίοι είτε παρετήθηκαν, είτε διαφοροποιήθηκαν, ξεκινώντας από τον κύριο που είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, από τον κύριο Αλεξόπουλο, από τον κύριο Καρτίδη, από τον κύριο Ναμπάντη, από τον κύριο Σιρόπουλο και όσοι άλλοι, οι οποίοι είναι διαφοροποιημένοι, απλά δεν εξαρτήμαζαν την όρεση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν συνάδει σε μία δίκηση, διότι τουλάχιστον θα έπρεπε να ευχαριστείτε αυτούς τους ανθρώπους, διότι χωρίς την παρουσία αυτών, σίγουρα δεν θα ήσασταν εκεί που είσαστε. Και παρεμπιπτόντως με την διαχείριση καθημερινών νοσόπου, μιλάμε πάλι για τα απορρίμματα, διότι εκεί είναι η αχύλωση πέρα, θα ήθελα, γιατί υπάρχει πρόβλημα έντονο, θα ήθελα να σας ρωτήσω τα δύο κορματοφόρα τα οποία θα είδαν εκπροφορούν και στην ενότητα Πλατέως και μέσα στο πλατή, κάτι τα οποία, για τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι τρόπο λειτουργούν μέσα στο Δήμο. Θέλω να απαντήσετε και στο θέμα το συγκεκριμένο και παράλληλα και μία έκκληση θα σας κάνω εν ώψη και του αυριανού συλλαλητηρίου που είναι για τη Μακεδονία και τη Βέρεια. Εάν θέλετε, μήπως θα έπρεπε από εμάς όσοι μπορέσουν, καλό θα είναι από πολλές να θέλω να προκαταλάβω κάτι, αλλά εάν ήρθατε σε κάποια επαφή με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, εάν αποδεσμεύσετε ένα μέρος του προσωπικού πλην κάποιων οι οποίοι θα είναι το προσωπικό ασφαλείας, προκειμένου να μεταβούν στις 12 η ώρα στην Βέρεια, την προπόθεση ότι θα είναι στο στρατηγείο, όχι απλά και μόνο να πάμε για να κάνουμε ψώνια από τις αγορές και τα αυτά. Αυτά προς το παρόν. Και αντιμετωπίστηκα με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκα. Πράγματι δεν ήταν 2-3 μέτρα χιόνι, δεν μας έπληξε το χιόνι. Ήταν όμως ένα μέγεθος χιονιού που από όσο θυμάμαι τα τελευταία 10 χρόνια δεν είχε ξαναπέσει. Και κατά περίπου κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρό και ιδιαίτερα αυξημένο. Στην περιοχή μας ξέρετε όλοι ότι δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο και πράγματι σε αυτό
καμία διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ούτε κι εμείς. Εσκύψαμε με τόση μεγάλη σπουδή και προσοχή, γιατί όλοι θεωρούσαμε διαχρονικά ότι δεν μπορεί ένα χιόνι δύο πόδια να μας δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό ήταν περισσότερο, δημιούργησε κάποια ζητήματα. Να πάμε τώρα στο θέμα της αντιμετώπισης. Τελευταία δεν ξέρω γιατί αισθάνεστε να ασφαλείς, δεν θα ήταν την αλήθεια. Λοιπόν, θα σας πω ότι βεβαίως και συνεδρίασε. Συγγνώμη, σε τοπικό συντονιστικό. Βεβαίως και προγραμματίσαμε, βεβαίως και υπήρξε ένας μπούσουλας αντιμετώπισης μια τέτοια κατάσταση. Απουσιάζεται, κύριε Μητρόπουλο, δεν το θυμάστε. Θυμάμαι, αν έγινε συνεδρίαση, λοιπόν, απουσίαζε την πρώτη, πήρες την δεύτερη, δεν έγινε στην κυβερνή όπιση. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλο, σας παρακαλώ, ταλαιπωρήθηκαν κατά ως ένα βαθμό, δεν είναι δυνατόν να μην ταλαιπωρηθούν από ένα τέτοιο γιονιά. Οι συνδημότες μας και εμείς οι ίδιοι. Υπήρξε αντιμετώπιση. Και μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιητική. Καταφέραμε μετά από περισσότερο από 24 ώρες στην επόμενη περίπτωση να έχουμε το κεντρικό δίκτυο ανοιχτό. Μέσα σε διάστημα 3 ή 4 ώρων. Αυτό εγώ το θεωρώ σωστή αντιμετώπιση και ικανοποιητική. Δεν ήταν δυνατόν να βρεθούμε μέσα σε εκείνο το διάστημα σε όλα με όλα τα σημεία του Δήμου. Στην επόμενη μέρα είχε καθαριστεί περίπου το 80-90% των σημείων τα οποία προκαλούσαν δυσκολία. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να μην θέτει κανείς κανένα για την αντιμετώπιση του χιονιά. Και επίσης, επειδή αναφέρατε παγετό, αναφέρατε ύψος χιονιού, αναφέρατε κλειστούς δρόμους, θα σας πω ότι η ίδια η αστυνομία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανοποιητικό το βαθμό καθαρισμού σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Από το κέντρο υγείας δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά για ατύχημα. Άρα, τι δεν έγινε καλά και όλα λειτουργήσαν καλά. Προφανώς όλα έγιναν καλά και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε.